Αντρέα, ένα καλό παιχνίδι για σας σήμερα. Διεκδικήσατε τη νίκη μέχρι το τέλος. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό. Πες μας έτσι τα πρώτα σου συναισθήματα. Εντάξει, είναι ένας τελικός, ο οποίος έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι στην αρχή της σεζόν και οι δύο ομάδες είναι ανέτοιμες φυσικά. Υπάρχει πολλή εξέλιξη και για τις δύο ομάδες. Σίγουρα θα δούμε κατά τη διάρκεια της σεζόν πολύ καλύτερα παιχνίδια μεταξύ μας, αν και νομίζω ποιοτικά ήταν καλό, υπήρχε πολλή ένταση, πολλή δύναμη. Εντάξει, εμείς θα πορευτούμε αυτούς τους δύο μήνες τώρα χωρίς δύο βασικά μας στελέχη. Όπως βλέπεις, μπορέσαμε να ανταποκριθούμε σε μεγάλο βαθμό. Σίγουρα μας τυχήσανε οι δύο απουσίες σε θέμα rotation, αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι δώσαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι και περιμένουμε μια ανάλογη συνέχεια και μόνο θα εξελισσόμαστε, πιστεύω. Το επόμενο παιχνίδι είναι πάλι με τον Κεραυνό για το πρωτάθλημα πλέον. Πώς θα προετοιμαστείτε για αυτό το παιχνίδι? Εντάξει, σίγουρα τώρα θα έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα από τον Κεραυνό που παίξαμε και μαζί. Θα περάσουν σχεδόν 10 μέρες μέχρι να μονταριστούμε ξανά. Θα κάνουμε και άλλα 2-3 φιλικά. Νομίζω θα παρουσιαστούμε πολύ πιο έτοιμοι για να παλέψουμε για ό,τι μας αναλογεί μέσα στο Στρόβολο. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Τα λοιπόν από τον Αντρέα τον Σιζόπουλο.